Bologna. Ecco, Maddaloni ce la sediamo ora. Che ecco, parla con il campo, ti guarda. Che ora ne metti a chiedere di qui. Che se non ho cambiato il corpo, mi ha volentito, mi ha ricordato troppo. Oh, io sono scuola. Ο Ιάσονας φοράει μια μπλούζα που γράφει «I am back in Greece», υποστηρίζω την Ελλάδα. Και αυτό το μπλουζάκι, συγγνώμη Κατερίνα μου για να βοηθήσω την κουβέντα, αυτό το μπλουζάκι το σχεδίασες εσύ. Είσαι σχεδιάστρια υφασμάτων. Και το δικό σου μπλουζάκι τι γράφει το μαύρο. Το μπλουζάκι ακριβώς το ίδιο. Α, το ίδιο. I'm back in Greece. Να πω ότι την προσπάθεια αυτή την υστηρίζουμε πάρα πολύ. Πριν από λίγο θέθηκε επικοινωνία με τον Ευρωβουλευτή τον Γιώργο Χατζημαρκάκη και αυτός ενδιαφέρεται να πάρει μπλουζάκι και να βάλει πίσω τον κόσμο του κόμματος, το FDP. Μάλιστα. Και Κατερίνα, εσύ τα μπλουζάκια αυτά, αν μου επιτρέψεις Κατερίνα, τα μπλουζάκια αυτά τα πουλάς υποθέτουμε. Ναι, πουλάμε στο ίντερνετ και τα πουλάμε στα χοντρικέ πελάτε που έχουμε όλοι στην Ελλάδα στα νησιά. Και θα δίνουμε τα λεφτά για το κράτο. Ό,τι μπορούμε. Και πώς πάνε οι πωλήσει. Και πόσο έχει τώρα. Και πόσο έχει, ναι, και πώς μπορούμε να τα βρούμε. Γιατί είμαστε online μόνο μία εβδομάδα. Α, μόνο. Μόνο, ναι. Και πώς. Έχουμε, θα πιστεύω θα πάνε καλά στην εξωτερικό. Τώρα θέλουμε να αρχίσουμε μια καμπάνια εκεί. Ωραία. Σε ποια διεύθυνση μπορούμε να τα βρούμε? Είναι αυτό το unbackinggreece.gr που βλέπουμε? Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Σε τι τιμή είναι τα μπλουζάκια, Κατερίνα? Είναι 14,90. 15 ευρώ δηλαδή. Ναι, 15 ευρώ. Και τα χρήματα πηγαίνουν στο Ταμείο Στήριξης. Φαντάσου τώρα, μια Αγγλίδα που μένει 20 χρόνια στην Ελλάδα αποφασίσει στη δύσκολη στιγμή της Ελλάδας να την υποστηρίξει με αυτόν τον τρόπο. Κατερίνα. Πες μου κάτι, ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο της Ελλάδας για τα δικά σου μάτια και ποιο είναι το πιο αδύναμο? Με αρέσει όλα τα νησιά πάρα πολύ και να έρθει εδώ γιατί μένω τόσο χρόνια στην Άγιος Νικόλας. Όμως η Κρήτη είναι πάρα πολύ κλίνσιο νησί και είναι πολύ ωραίο. Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι πολύ γλυκιά. Έλα, Γιάσονα. Θα σας δείξω την προσπάθεια της Γερμανίας. Το περιοδικό, βέβαια. Ναι, ναι, να δούμε και το περιοδικό. Σήκωσε τα λίγο πιο ψηλά μόνο, αν θέλεις, Ιάσονα. Έτσι, πολύ ωραία. Μπίδρο του Μόλ, Μπίδρο Άτλας, Κρέτα. Εκδόθηκε το Μάιο, έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι σε όλα τα βιβλιοπολία περίπτερα στην Ευρώπη, όπου το οι Γερμανόφωνοι και στη Γερμανία φυσικά. Η έκδοση περίπου, έμαθα ότι είναι περίπου στα 50.000 έντυπα. Διαφημίζει Κρήτη σε όλη τη Γερμανία με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Υπάρχουν πληροφορίες για τη διατροφή, υπάρχουν πληροφορίες για τα σπορτ, υπάρχουν πληροφορίες για την παλιά Κρήτη που εγώ δεν τις ήξερα τόσα χρόνια που ζω στο νησί. Και όμως βλέπεις από αυτό, Ιάσονα, τι ενδιαφέρει στην πραγματικότητα ένα συγκεκριμένο λαό, τους Γερμανούς. Στην περίπτωση αυτή, τι θέλουν οι άνθρωποι από τις διακοπές τους? Στο εξώφυλλο βλέπουμε τα Χανιά ή το λιμάνι των Χανίων. Το λιμάνι των Χανίων. Αξίζει να πούμε ότι ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει φτιάξει τα κείμενα ζει στην Κρήτη, έχει κάνει 40 εκδόσεις για την Κρήτη, λέγεται Κλάους Μπούντιν, και ο Τομπίας Γέρντερ είναι ο φωτογράφος. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Η συγκεκριμένη εταιρεία δίνει περιοδικά ταξιδιωτικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Γερμανίας. Είναι πολύ σημαντικό. Ιάσονα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Ιάσονα Ταβλά. Αγαπητή Κατερίνα Σπάρξ, επίσης σε ευχαριστούμε. Στείλτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Στείλτε μας κανένα μπλουζάκι να το φορέσουμε κι εμείς εδώ για να το διαδώσουμε. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και θέλουμε το καμπάνια μας να πάμε καλά. Και να πραγματικά να βοηθάμε λίγο. Μακάρι. Είναι μια τόσο μήκευση. 15 ευρώ, τα 7,5 ευρώ περίπου, συνολικά πάνε στο ελληνικό κράτος.